ξεχάσω τη χαρά μου. Με ποιον να μιλήσω για τα όνειρά μου. Σε ποια αγκαλιά να ξαποστάσω. Σε ποια αχύλη να ανασάνω. Διότι έφυγε αυτή εκείνη η μορφή να πίσω. Διότι έφυγε αυτή και μέχρι στιγμή ζωή με τίποτα, με τίποτα. Χρόνο 2023. Τετάρτη απόγευμα και είναι σαν να είναι η τελευταία του μήνα που πάντα έχω αφιέρωμα, πιστή στο αφιέρωμά μου στους συγγραφείς και στους ποιητές. Και βέβαια έχω την καλεσμένη, την αγαπημένη μου την Κατερίνα, το Κατερινιό μου. Το Κατερινιό που κλείσαμε πέρυσι για καλοκαίρι, ε. Ναι. Και τώρα πάλι θα κλείσουμε το χρόνο παρέα, Κατερίνα. Τι ωραία, πολύ χαίρομαι. Αυτό είναι ωραίο όμως, ναι, γιατί κλείνουμε κύκλους. Η Κατερίνα βέβαια σώσε το φωτεινό και ωραίο χαμόγελο που έχει. Έχει και πάρα πολύ μεγάλο έργο, και συγγραφικό και ποιητικό. Σωστά. Και την άλλη φορά είχαμε εστιαστεί μόνο στο φιλί του Σκορπιού, με αποτέλεσμα να δικήσουμε όλοι στην άλλη δουλειά. Και βέβαια τώρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία, μια και κλείνουμε και κάνουμε έτσι μια πιο γιορτινή και ευχάριστη εκπομπή, να κλείσουμε με πολύ πολύ ποίηση και να μου... εντάξει, είναι η γυναίκα ποιήτρια του έρωτα. Ε? Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφο αυτό που είπες τώρα μόλις. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε, που σε ξαναβλέπω. Είσαι και εσύ ένας πολύ θετικός και δοτικός άνθρωπος που μου δίνεις την ευκαιρία να απαγγείλω μερικά ποίηματά μου. Σήμερα θεωρώ ότι η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ποίηση και θα ασχοληθούμε μόνο με τις ποιητικές μου συλλογές. Έτσι. Ξεκινάμε με τη Θέλξη Έπεια. Θες να μας πεις έτσι για τη Θέλξη Έπεια, πότε εκδόθηκε, σε ποιον εκδοτικό οίκο και μετά να ξεκινήσουμε. Ναι. Εκδόσεις Βεργίνα, το 2013, ήταν η δεύτερη μου ποιητική συλλογή. Η Θέλξη Έπεια είναι μια σιρήνα στο Ιόνιο Πέλαγος, αυτή που με τη θέλξη της και τον όμορφο λόγο της μάγεψε τον Οδυσσέα.
Α, η Θέλξη με τον ωραίο της λόγο μάγεψε τον Οδυσσέα. Ακριβώς. Και θα πόσο σημαντικό λοιπόν είναι όταν η γυναίκα ξέρει να μιλάει και να μαγεύει. Το βάζω σε παρένθεση και το τονίζω αυτό. Πόσο σημαντικό είναι η γυναίκα να έχει ωραίους τρόπους και να μιλάει όμορφα και να μαγεύει. Και να έχει μία ευγένεια ψυχής, θα έλεγα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με λίγα χαϊκού. Τα χαϊκού είναι ιαπωνέζικη ποιήση. Είναι τρεις στίχοι που μετράς συλλαβή-συλλαβή για να τους φτιάξεις. Και στο τέλος σου δίνουν ένα μήνυμα. 17 σύλλαβα λοιπόν. Κεραυνός καρδιάς έσκισε τα σπλάχνα μου με επιτυχία. Να το φυλάξεις τα θάνατο μυστικό και μη φοβάσαι. Εσέ λατρεύω της ψυχής μου αιμονή, αχ παλάτι μου. Εξεστόμησες, σκίζει ο έλικας πουλιά, αχ τα φτερά μου. Το ζυλαγκάθι τσιμπάει και ματώνεις, πόσο πονάω. Χαρακόμματα μας έριξαν χημικά, πού το οξυγόνο. Σιγά να μιλάς, οι κύριοι μιλούν σιγά, οι νεκροί σιωπούν. Βάζω με μέλι, οι στίχοι μου κολλάνε, αχ ερωτά μου. Πού το τάμα, ποτέ σου δεν άραξες, αέρος λόγια. Κορώνα ψηλά, φεγγαριού φως πάνω μου, ο θρόνος αμήν. Με θύση ψυχής χύνονται τα λόγια σου και με σκεπάζουν. Κλωθώ ιδέες, στιχάκια με αίσθημα σου αραδιάζουν. Γνωριστήκαμε σαν έπεφτε το χιόνι, ευτυχία λένε. Στην αρχοντιά μου παγίδα μου έστησαν, μα εγώ γλίστρησα. Με φυλάκισαν στη ζωή στο αμπάρι, μα απέδρασα. Με φυλάκισαν στη ζωή στο αμπάρι, μα απέδρασα. Μια στάλα δροσιάς ζητιανεύω αγάπη για να πλουτίσω. Μην τα μαδίσεις της αγάπης τα κρίνα, πλέκω στεφάνια. Αγάπη μάνας, θησαυρός και ευχή, δική της λάμψη. Φτερό καημού, πάγωσε στην ξενιτιά, τι περίμενες. Και με αυτό θα κλείσω. Σε πολιορκούν, εχθροί το παίζουν φίλοι. Αχ, Ελλάδα μου. Αυτό έχει τρεις λέξεις, αλλά πόσο πολλά λέει. Γι' αυτό έκλεισα με αυτό. Έτσι. Και αυτό δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι και για τη γυναίκα. Είναι και γενικά πάει. Τόνιζα πριν για τη Θέλξη. Γιατί πριν είχα μια συζήτηση με τις ανιψιές μου και έλεγα πόσο σημαντικό είναι η γυναίκα να μιλάει όμορφα, να είναι λεπτή στο λόγο της, ευγενικιά και πόσα πράγματα μπορεί να καταφέρει έτσι. Πάρα πολλά. Μπορεί να κυβερνήσει κόσμο, να λύσει πολέμους, να κάνει πολέμους. Ο λόγος της, μια γυναίκα πόσο δύναμη μπορεί να έχει και να μαγεύει. Έτσι. Έτσι είναι. Και αυτό παίζει ρόλο. Άμα θέλουμε να γίνουμε δήμαρχοι. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε και κοινό σήμερα.
Ναι, έχουμε σε αγάπητο. Δύο καλικατζαράκια έχω, τις ανεψούλες μου, την Ιωάννα και την Παναγιώτα. Γεια και σας, βέβαια καλύτερο. Η Παναγιώτα είναι που θέλει να γίνει δήμαρχος, μόνο στις συνούσες. Άλλωστε την έχω ξαναναφέρει την Παναγιώτα εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο δεύτερο ή να βάλουμε ένα κομματάκι μουσική έτσι να χαλαρώσει ο κόσμος, να συζητήσουμε λίγο και μετά να... σου πως θα βαστίξω σε ποιο κορμί θα σε βρω έστω και λίγο και αν σε λησμονήσω θα χαρείς το ίδιο αφού έφυγε αυτή είμαι στο βούτο και βουλιάζω πολύ αργά πολύ αργά είμαι στο βούτο και βουλιάζω. Και πια να ξεχωρίσω. Πήρα την πιο μελιστάλαχτη, την πότισα, την έντυσα γιορτινά και ύστερα τη φύλαξα μέσα στα μύχια της αυροπυλάκια μου. Είχα κάνει το καθήκον. Μα αυτή άξιζε πιο πολλά γιατί με κέρασε ζωή πολλαπλές φορές. Με φύλεψε, με αγκάλιασε ζεστά, με άκουσε ήρεμη, ως τους πιο ασθενείς χτύπους μου. Μου γιάτρεψε τις πληγές μου. Είσαι υπέροχη, αναντικατάστατη εσύ, μάνα μου. Μάνα μου, και εγώ τα φέραμε στη μάνα μου αυτό, ωραίο. Είσαι υπέροχη, είσαι αναντικατάστατη. Πραγματικά η μάνα είναι μόνο μία και δεν υπάρχει καμία άλλη. Ας πούμε και ένα άλλο. Υπνοβάτης. Συχνά τα βράδια, κατά τις 3, γίνομαι υπνοβάτης και μες του ονείρου την ομίχλη ευθύς περπατώ βήμα-βήμα σαν σχηνοβάτης. Και ακροβατώ πάνω στην κλωστή του φανταστικού ονείρου, χωρίς χτύπο καρδιάς, άψυχη μούμια του απελπιστικού απείρου. Και προσπερνώ τα αντικείμενα, δίχως να τα ακουμπάω. Δεν έχω αισθήματα, επιθυμίες, τριγυρνώ δίχως να ξυπνάω. Και όταν εσένα συναντήσω και η μυρωδιά σου με τη λήξη, ξυπνά η γυναίκα μέσα μου, φιλιά ζητά να σε γεμίσει. Έτσι.
Ξυπνάει ο ερωτισμός, ξυπνάει η γυναίκα μέσα μου, φιλιά για να σε γεμίσει. Αυτά από τη Θέλξη Έπια και μπορούμε να συνεχίσουμε και με κάποια άλλα από άλλο βιβλίο. Ας συνεχίσουμε από το Σφιγμό μου που ακουμπά πάνω σου, εκδόσεις Βεργίνα, ήταν το πρώτο μου βιβλίο, η πρώτη μου ποιητική συλλογή. Λοιπόν, να πούμε, ας ξεκινήσουμε με ένα έτσι λίγο πιο θρησκευτικό, πιο στοχαστικό, γιατί θα πούμε όλη την γάμα έτσι κι αλλιώς των ποιημάτων. Κύριε μου, να σε επίκεις. Ξέρω πως κάποτε θα σε συναντήσω. Πιστεύω όταν σ' αντικρίσω, ευθύς θα δακρύσω και γονιπετής τον εαυτό μου θα γδύσω. Παραδείσια μουσική θα με απαλύνει, νοερά γαλήνια ειδονή θα με τυλίγει. Κι η θεϊκή σου ηχό θα μ' ανατριχιάσει, σαν το καθάριο φως πάνω μου θα λυκνήσει. Δίχως καιρό να χάσω, σε σένα θα κουρνιάσω, κράζοντας η πολύπαθη ψυχή μου, χλωμιάζοντας από την τροπή μου, σαφώς μετανιωμένη, βαθιά πληγωμένη, λέγοντας η δόλια, χωρίς σχόλια, χωρίς φιλοσικής, Κύριέ μου να σε ποιητής. Κύριέ μου να σε ποιητής. Ωραία, αυτό το βάλω στην ομάδα με τα κορίτσια στην εκκλησία, μ' άρεσε. Με το κάνω λιγάκι και το βάλω. Και πάει που είναι και Χριστούγεννα τώρα. Πάει, ναι. Πάει αυτό. Καληνύχτα. Τα χρόνια μίλησα στις μέρες. Οι μέρες συνωμότησαν με τις άγριες νύχτες. Οι νύχτες άπλωσαν τον μπλε πέπλο τους στις ώρες. Οι ώρες κύλησαν από τις υπέροχες στιγμές. Και όταν τα παραθύρια σφάλισαν τα ρολά τους. Και όταν φημώθηκαν τα λόγια. Και όταν έκλεισαν τα πληγωμένα βλέφαρα. Και όταν ακόμα τα χέρια πλέχτηκαν σαν ζεστές αγκάλες. Και όταν τα χείλη σφράγισαν την ατμόσφαιρα, τότε ήχησαν μέσα στη σιγαλιά του έρωτα οι σάλπικες και ήταν σαν να είπαν καληνύχτα. Ωραίο και αυτό. Άντε κι άλλο ένα ερωτικό. Φαντασίωση. Νεοσός φρεσκάδα στο άγγιγμα. Εσχάτη των ποινών, εχμάλωτή σου. Η νύχτα μας αγκαλιάζει, πυρπολεί τη σκέψη και τα όνειρα. Υποκλίνονται στον έρωτα τα αισθήματά μου. Πασχίζω, χορταίνω την πνοή σου. Λύτρωση, αλήθεια, πήρες το μήνυμά μου. Και λίγα λόγια, αλλά με ουσία και μέσα σε δύο λόγια έχει μεγάλο νόημα. Ναι. Δίνει σε ένα μήνυμα. Έτσι. Με δύο λόγια. Περιεκτικά. Άντε να πούμε και ένα πιο μικρό, πιο έτσι περίτεχνο. Η σιωπή σου. Η σιωπή σου με παιδεύει. Λίγο-λίγο με τρελαίνει και με ξουθενώνει. Η σιωπή σου με σκεπάζει, ίσως να με επηρεάζει και ολοφάνερα με καταδικάζει. Η σιωπή σου ένιγμα, μοιάζει άλλο άγγιγμα, σαν βουβός λιγμός. Μη σιωπάς, μίλα μου. Η σιωπή σου. Καμιά φορά, ξέρεις, η σιωπή μπορεί να σπάσει τα νεύρα τα λιμού. Δηλαδή, να μην σου μιλάει ο άλλος, μπορεί να σε τρελάνει, να τρελαθεί ο άλλος. Είναι πιο ίντριγκαντόρη κάποια φορά η σιωπή. Ναι, αυτό. Είναι πιο... το να μην μιλάει ο άλλος. Το ξέρω γιατί μέσα στο σπίτι μου υπήρχε έτσι άτομο που μπορεί να κάναμε το χαμό και να μην είναι σιωπηλό τίποτα και να μην ξέρεις τι σκέφτεται. Είναι πιο...
πιο μυστήριο, καλά λες. Ενιγματική. Ναι. Ας πούμε και άλλο ένα, το οποίο το αφιέρωσα κάποτε στο Γιώργο και τη Μαρία. Παρακαλώ. Γεια σας. Ωραία, εντάξει, θα το περάσουμε. Είστε καλά, ευχαριστώ. Ναι, γιατί είσαι ζωντανά στον αέρα, κάνω εκπομπή, ναι, εντάξει. Ναι, θα τα πούμε, γεια σας. Ηρωνίτα. Λοιπόν, θα δούμε, λες. Σιωπή σκεπάζει το σύμπαν και εσύ σιωπή. Μόλις ρωτήσω πότε, θα δούμε, λες. Δεν προφταίνεις να σκεφτείς, δεν απαντάς. Μα με κεντρίζει η επιμονή και σε ξαναρωτώ. Πότε με πείσμα σου πετώ. Θα δούμε, λες. Δεν είσαι σίγουρος, δεν τάζεις. Σιωπή εσύ. Μα μες στη σιωπή περνούν οι ώρες, περνούν τα χρόνια. Και ακόμα θα δούμε, λες. Έτσι κι εγώ πνίγομαι σε μια πυρουνιά έρωτα, σε μια σπίθα φλόγας. Θα δούμε, λέω, και αναστενάζω. Που αυτά θα το στείλω στη Μαρία. Κοπέλα που πήρε το Σκόρπιο, αυτό τη είπα. Βρήκες και τον κατάλληλο άνθρωπο. Ναι. Αυτά από τις εκδόσεις Βεργίνα. Να τα δείξω λίγο τα βιβλία τα εξώφυλλα. Βεβαίως. Έτσι για να έχει ο κόσμος μια υπέρξη και το ο σφιγμός που ακουμπά πάνω. Τώρα που λες Ολυμπία μου, μπορούμε να συνεχίσουμε με τις εκδόσεις Αγγελάκη. Είναι πιο όρημη η ποιησή μου αυτή τη φορά, είναι πιο αισθαντική, πιο ρομαντική. Να πούμε ότι η Θέληξη και η αυτή ήταν 13-14 εκδόσεις. Ναι. 2013-2014, πριν 10 χρόνια δηλαδή. Ναι. Ωραία. Ενώ εδώ είμαστε, έχουμε μεγαλώσει, εδώ έχουμε είμαστε γίνει πιο σκεπτικοί. Πιο κοντινά. Βγήκε μέσα στο 19, μέσα στο COVID. Μέσα στο COVID, ναι. Και είναι ερωτική ποιήση, καθαρά ερωτική. Μπορούμε να πούμε πολλά ποίηματα, αλλά εγώ έχω διαλέξει ορισμένα τα οποία δεν θα κουράσουν το κοινό. Ας ξεκινήσουμε με ένα. Τι σε έχει κάνει έτσι και γράφεις περισσότερο ερωτική ποιήση? Ίσως είναι ένα στοιχείο που με εκφράζει. Βέβαια βλέπω ότι και στα διηγήματά σου, γιατί το λέγαμε και την άλλη φορά, προσπαθείς όντως να μην είσαι κουραστική, δεν έχεις μεγάλα κεφάλαια, έχεις σκηνές. Είδες που σου έλεγα ότι τα διηγήματά σου είναι ναι, για να γίνουν ταινίες. Ακριβώς. Γιατί είναι σκηνές. Και σε όλα έχεις τον έρωτα, το παιχνίδι του έρωτα, την αντιδικία, το... Μιλάει η ψυχή σου δηλαδή για την αγάπη, για τον έρωτα, για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ασφαλώς. Και νομίζω στο περισσότερο κόσμο μιλάει. Είναι ένα στοιχείο που με εκφράζει ο έρωτας και η αγάπη. Δεν το κρύβω. Βέβαια είχαμε πει ότι είμαι και λιονταράκι. Έτσι. Δυναμική. Δυναμική. Και τα προβάλλω όλα αυτά. Φαίνονται. Ναι. Και να τα κρύψεις δεν μπορείς. Μπράβο, ναι. Από την Κρήτη. Φοβούμε. Φοβούμε τον καλπασμό του χρόνου, τον έρωτα μονάρχη, τις φρούδες ελπίδες των ιατρών, τα κοφτερά βράχια της Κρήτης. Φοβούμε περισσότερο τη φωτιά που καίει τα σωθικά σου, τη μαύρη αγέλη των κολάκων, τα πύρινα βέλη της ζήλιας και το σωρό απτάχυρα της αθείας. Μα πιο πολύ φοβούμαι να σε κοιτάξω κατάβαθα, μπας και με χμαλωτήσεις, ερωμένη σου εσαΐ και εθελοτυφλούσα εφόρου ζωής.
Στα αφιερώνω αυτό, Ολυμπία μου. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί θέλω τυφλό, γι' αυτό ξέρεις εσύ τι λες. Θέλω τυφλού μες στη ζωή. Α, κάτι ξέρεις. Ας πούμε, είμαι παντού. Εν απουσία μου αρρώστησες, νόσησες. Ερήμην μου δανείστηκες, χρεώθηκες. Εν τη σκιά μου βρίζεις και το βασιλιά. Εν μυστική σκηνή περηφανεύεσαι. Εν απορία παιδεύεσαι. Εν καιρό κρίσεως φλέγεσαι. Εν αποχή του σεξ τρελαίνεσαι. Εν παρουσία μου σιωπάς. Ακόμη δεν έχεις καταλάβει ότι είμαι παντού. Παίζω λίγο. Μ' αρέσει και το παιχνίδι. Αυτό με θυμίζει έτσι όπως γράφουμε στα λευκόματα μικρά, έτσι. Κάντε το, έχεις καταλάβει ότι εγώ είμαι παντού. Ας πούμε και ένα άλλο. Κυκλώνας, κυκλώνας ο θυμός σου, σκορπίζει, γδέρνει, μαδάει, διαμελίζει τα τσακίρικα μάτια μου. Σε λιγότερο από μια ώρα, με λιγότερες από χίλιες άστοχες λέξεις, σε τυλίγω, σε τσουρουφλάω, σε μαγεύω, με του έρωτα τα μυστικά. Είναι ωραίο να σε επαναφέρω στα σύγκαλά σου. Χρειάζεται που και που. Να το τραβάμε λίγο τα αυτή. Όμορφα όμως. Τώρα θα σου πω ένα πολύ ωραίο ποίημα, το οποίο το αγαπώ πολύ. Θα μου πεις και ποιο δεν αγαπάς, όλα τα παιδιά σου, αλλά επειδή μερικά τα έχω ιδιαίτερη συμπάθεια, τα αφιερώνω κάπου, τα έχω έτσι μια ιδιαίτερη αδυναμία. Παράδεισος. Mm. Περιπλανήθηκα ανάμεσα σε εξωτικά, κύκλοπες και εκδικητικά αρπακτικά. Με ένα έκτακτο πέρασμα από τα στενά του κάτου κόσμου, δραπετεύοντας αλόβητη από τα σκοτάδια του άγραφου νόμου. Σ' όσες θάλασσες κι αν ταξίδεψα, όσες χώρες κι αν επισκέφτηκα, όσες αγκαλιές κι αν με φιλοξένησαν, όσα χτυποκάρδια κι αν αφουγκράστηκα, ο γλυκός παράδεισος της καρδιάς σου μεγαλυνεύει, με γοητεύει, με μαγεύει, με εμπνέει και τέλος μ' αναγεννάει. Γι' αυτό ξυλώνω το χρόνο και μπλέκω τα μοτίφια της ποίησης για να σε ευχαριστήσω, παράδεισέ μου, μεταλαμβάνοντας την άδολη και απέραντη αγάπη σου, μεγάθυμο το όνομά σου. Παράδεισος. Έτσι. Παράδεισος. Κάτσε να βάλουμε ένα κομμάτι έτσι να μην... Φίλος Μελανόχητος, Νικόλας. Αγαπημένος. Το ερπετό αγυρό, ιερό, κυκλικά. Απαλλάσσεται απ' τα παλαιά και βορρά εαυτού μασά, καθώς στέκεται στο σπίθος της κυράς. Ο ερπετό, αγυρό, ιερό, όλοι μαζί σκορπίζοντας αέρα υδράζει και ζωή σκύρια αναφλέγει καθώς στέκεται στο στήθος της ιερωμένης.
ξυγείλει να δουλευτεί. Καλή να πολεμήσει, να πολεμήσει. Ένος ένωρος πεδίο να εκλέψει. Από μυστριάς ναό αφήρεται και στους αιώνας των αιώνων το κίζεται ενώ ζωής παρά του αναγεννιέται. Να πρέπει πριν συνεχίσουμε να κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλα τα παιδιά και σε μικρούς και σε μεγάλους. Ναι. Το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, Σάββατο τώρα, αυτό το Σάββατο και την Κυριακή, 23 και 24 του μήνα, στον Πολύχωρο, στο Γαλαξία, από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, θα είναι η μερίδα που θα είναι έκθεση ζωγραφική, θα είναι η κυρία Ντανικιά Μαργαρίτα, που θα κάνει και στο πρόσωπο ζωγραφική, στα παιδιά, σε μεγάλους. Κάπως μου το είπα, αλλά εγώ το ξεχνάω αυτό. Face painting. Ναι, μπράβο. Θα πλαισιώσουν την έκθεση η Σοφία Θεοδόρου τραγούδι, με συνοδεία πιάνου την Παναγιώτα Ζαρίφη και επίσης φωνητική συμμετοχή της Μαγδαληνής Τσικλέας σε έργα του Μπελίν, Πούσκιν κτλ. Σόλο πιάνο, επίσης η Θάλια Μπόζου θα παίξει κανονάκι. Α, το κανονάκι, το ξέρει το ωραίο, ε. Και βέβαια όλη η μέρα θα είναι μαθήματα ζωγραφικής για τα παιδιά. Κάτσε να το πω, γιατί είπα να το αναφέρουμε για να κάνουμε το κάλεσμα στα παιδιά και στους... Είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Αυτό το Σάββατο, Σάββατο Κυριακή, στο Γαλαξία, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Λοιπόν, σας περιμένουμε, είστε όλοι προσκεκλημένοι. Και συνεχίζουμε με τα ωραία μας τα ερωτικά. Ας συνεχίσουμε. Θα νιώσεις. Απόψε σε προσκαλώ στο κρεβάτι μου. Σε βάζω μέσα στην αγκαλιά μου, σε σκεπάζω με το σατέν σεντόνι, σου κεντώ τα βλέφαρα, σου πλέκω εγκόμια, σου υπνοτίζω το νου, για να μην καταλάβεις τον πόνο της καρδιάς μου. Mm. Ένα μικρό ερωτικό κι αυτό. Κρύβομαι δηλαδή. Κρύβομαι, βάζω τα χάρτα ωραία μου και κρύβω τον πόνο μου. Έτσι, έτσι. Ας πούμε κι άλλο ένα, η καρφίτσα. Τσίμπησες το ρόδι της καρδιάς μου, το ιερό των σπλαχνικών ευχών και αδιόρατων κυποευαγγελίων μου και αμέσως έσταξε εύχημο ροδόσταμο, απλώθηκε μπρούσκο ευωδιαστό, κύλησε ριάκι ως τον αστράγαλο, όπου έσκυψες και το σκούπισες με τη γλώσσα της καρδιάς σου και αναγεννήθηκα. Αναγεννήθηκα. Μικρά αλλά ζουμερά ποιηματάκια. Μικρά με ουσία. Ακριβώς. Ας πούμε και ένα πιο μεγάλο έτσι. Αυτό θα σου θυμίσει λίγο την Πινελόπη. Ίσως. Ιστερόγραφο. Φεύγω. Πάω στο νησί της Λισμονιάς.
να κρύψω τα δάκρυα της νιώτης, να βάλω το φόρεμα της Πινελόπης και να ψάξω το φως της χαράς σε συναγωγές με δίθεν κανόνες, σε στοιχειωμένους διαδρόμους και ψυχοπαθείς άνανδρους κυκλώνες, κορμιά να λιποθυμούν από παρανόμους, μέσα μου στέγνωσα. Θέλω να σπάσω το χρόνο της φθοράς, τα λύτικα θανάσιμα μυαλά της διαφθοράς και με του σούρουπου τη μελωδία να σου τραγουδήσω σαν την πολυμνία, να σε μαγεύω. Τι ωραία. Θα ήθελα να σου πω, να κάνεις λίγο υπομονούλα, να σου διαβάσω ένα πολύ αγαπημένο μου ποίημα και νομίζω με αυτό θα κλείσω και μετά μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις, να κάνουμε κουβεντούλα. Ψυχή γδαρμένη. Πολλές νυχτιές ακροβατώ στο μονοπάτι, στο πλακώστρο το μονοπάτι εκείνο, πέρα από τα κυπαρίσια και μέσα από το τοιχείο. Στριφογυρνάω σαν τυφλή, άνω κάτω και δίπλα από τις ψυχές. Δεξιά, αριστερά, αριστερά, δεξιά, ευθεία και πίσω, ως τη μαύρη μεγάλη καγκελόπορτα του απέραντου νεφελώδους νεκροταφείου. Ακούω τα σκυλιά να ουρλιάζουν, τις γάτες να νιαουρίζουν, τις ψυχές να πονούν, να θέλουν να σηκωθούν. Το φεγγάρι λάμπει ολόγιο μου, από άκρη σ' άκρη, από φανοστάτη σε φανοστάτη, ακολουθώ τα βήματά μου. Ξάφνου ακούω τις εκατοντάδες ψυχές. Άλλες μου τραγουδούν και άλλες θέλουν να με κατασπαράξουν. Άλλες πάλι με κατηγορούν και άλλες ερωτοτροπούν μαζί μου. Μία πετάγεται και με καταδικάζει με τη βαρύτερη των ποινών. Μη της φωνάζω, δεν έφταιγα εγώ. Μια άλλη πετάγεται και λέει, αλήθεια είναι, θύμα είναι. Και να σου μια άλλη, μου πετάει κατάφατσα, σαν φτύσιμο, σαν χαστούκι. Ψέματα λες. Αμέσως το βάζω στα πόδια, αρχίζω να τρέχω και να φοβάμαι, να κλαίω και να αναζητώ βοήθεια, να φωνάζω με κομμένη ανάσα. Μη με δικάζετε, μη σας εκλυπαρώ, αν δεν ακούσετε τη φωνή της ψυχής μου. Αλήθεια, τι έχεις να μας πεις? Αθώα, αθώα είμαι, λόγω του προηγούμενου εντύμου βίου. Και αυτό αρκεί? Ίσως όχι, αυτό όμως δείχνει πως οι νεκρές σχέσεις μου δεν υπήρξαν ποτέ. Έτσι. Αυτό δείχνει πως οι νεκρές σχέσεις μου... Καλά μου πες να έχω λίγο υπομονή. Να έχω υπομονή, αλλά έχει ουσία αυτό μεγάλη. Μεγάλη. Ναι, δεν είναι μεγάλο ποίημα. Είναι η ροή του τέτοιου που δεν είναι μεγάλο για να σου το κουράζει. Μοιάζει σαν μια σκηνή. Μπράβο, αυτό θα σου έλεγα. Είναι μια σκηνή, δίνεις μια σκηνή μπροστά. Βλέπεις ότι κάτι γίνεται. Ακριβώς. Αυτά από τα ερωτικά αποτυπώματα, μπορείς να το δείξεις και αυτό. Εννοείται. Η ερωτική ποίηση εμπνευστήκαμε και από το σύζυγο. Πάντα εμπνεόμαστε και από το σύζυγο. Παίζει ρόλο και αυτός. Και μπορώ να σου πω, είναι η αφιέρωσή μου προς το σύζυγο. Είδες κάτι, ήξερα και ρώτησα. Ναι. Θα στην πω κι αυτή. Δεν αντέχω να μην δε στην πω. Είσαι απίθμενος έρωτας, βαθιά ριζωμένη αγάπη, το άλφα και το μέγα των πόθων μου, το λευκό ή το μαύρο σεντόνι μου, το απλό και συνάμα πλούσιο πανοφόρι μου, ο άντρας της καρδιάς μου.
Είσαι τα μάτια μου, το φυλακτό της ύπαρξής μου, Αντώνη μου. Αντώνη το λένε κιόλας. Αντώνη. Κύριε Αντώνη, τυχερέ, Αντώνη είναι τυχερός. Γιατί έχει ένα τόσο ωραίο φωτεινό άνθρωπο που του μιλάει με τέτοια τρυφερότητα. Και, και του αφιερώνει και τα βιβλία της. Και του αφιερώνει και τα βιβλία. Άρα πρέπει να είμαι πολύ περήφανος. Το έχει εκείνος με το καλλιτεχνικό, παρασύρεται. Ακούει, δεν το έχει από μέσα του, αυτό το έχουν πολύ λίγοι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνεις, αλλά ακούει, είναι πρόθυμος, δηλαδή μπορώ να του διαβάσω ποιήση. Εντάξει, δεν θα πάρει ένα ολόκληρο μυθιστόρημα να κάτσει σε μια καρέκλα να του διαβάζει με τις ώρες, δεν είναι αυτός ο τύπος, αλλά... Δεν είναι του διαβάσματος. Ναι, δεν είναι πολύ του διαβάσματος, έχει άλλα ενδιαφέροντα, αλλά είναι καταδεκτικός. Θα του πω μια πορεία μου, θα με συμβουλέψει, θα μου πει την άποψή του, τι λέει και τι λέει, είμαι στένος. Υπερασπίζεται. Τώρα, επειδή είμαστε στο πνεύμα των Χριστουγέννων και έτσι όπως έρχονται τα Χριστούγεννα και πέφτουν και Σαββατοκύριακο, λίγο κόσμος δεν το έχει πολύ καταλάβει. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νομίζω ότι δηλαδή έχουμε μπει στη βδομάδα των Χριστουγέννων, πάλι φορές ξέρω εγώ, και εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι ακόμα ότι έχουμε μπει στην βδομάδα των Χριστουγέννων. Δηλαδή, αν δεν έρχονται τα κορίτσια να καταλάβω ότι έχουν διακοπές, δεν θα είχα μπει. Αλλά όπως είμαι εγώ, βλέπω ότι είναι και συνάδελφοι, βλέπω ότι είναι πολλοί κόσμος έτσι. Τώρα, ίσως επειδή πέφτει Σαββατοκύριακο και δεν πέφτει καθημερινή και δεν έχουμε αυτή την προετοιμασία, δεν ξέρω τι. Ίσως γιατί γίνονται πάρα πολλά και ανοίγουμε την τηλεόραση και βλέπουμε τόσα πολλά άσχημα που μας καλύβουν το πνεύμα των Χριστουγέννων. Θα ήθελες να μου πεις για σένα, ναι, τι είναι πνεύμα Χριστουγέννων. Πώς θα έλεγες τη λέξη Χριστούγεννα, ναι, είναι η γέννηση του Χριστού μας. Πώς αλλιώς θα το θα εξηγούσες τη γέννηση, δηλαδή σε ένα παιδί πώς θα έλεγες τα Χριστούγεννα για σένα, ναι. Σε ένα παιδί θα του έλεγα ένα παραμύθι, θα του διάβαζα ένα παραμύθι σχετικό με τα Χριστούγεννα. Έχω γράψει και παραμύθια και χριστουγεννιάτικα. Θα προτιμούσα σε ένα παιδί να το αφήσω στον κόσμο του παραμυθιού, να ακούσει ένα παραμύθι από μένα που να αναπτύσσει τις μέρες αυτές των Χριστουγέννων. Αλλά σε ένα μεγάλο είναι τελείως διαφορετικό. Για μένα Χριστούγεννα δεν είναι όλο αυτό που συνήθως ο κόσμος, ο περισσότερος, θεωρεί πως είναι. Δεν είναι τα λαμπιόνια μόνο, δεν είναι τα φωτάκια, δεν είναι τα έντονα χρώματα, οι διασκεδάσεις, το φαγητό. Να κάνω μια παρένθεση που έτσι να σου δώσω ένα... ο φίλος μας ο Αντώνης ο Φιλιππαίος, χαιρετίσματα κιόλας ποιητής, διάβασε στο Facebook και έγραψε «Θα προτιμούσα σβηστά λαμπάκια και φωτεινές καρδιές». Παρά αναμένα λαμπάκια και σβησμένες καρδιές. Αυτό το δηλαδή, όταν το διάβασα, λέω πόσα πολλά λέει αυτή τώρα η πρόταση. Έχεις δίκιο, και εσύ και εκείνος. Για μένα είναι κάτι επιπλέον. Είναι να ζήσεις όλο αυτό το γεγονός της γέννησης του Χριστού, να το ζήσεις μέσα σου, καταρχάς. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά. Χριστούγεννα λοιπόν δεν είναι μόνο να κάνουμε, να φτιάξουμε τα ωραία γλυκά, να ανοίξουμε ακριβώς το σπίτι μας, να φωνάξουμε τους δικούς μας. Χριστούγεννα είναι να πάμε να κάτσουμε σε έναν άρρωστο, να πάμε στις φυλακές, να δούμε δύο αγνώστους και να τους δώσουμε ένα κουλούρι και να νιώσουν και αυτό ότι κάτι γίνεται εκεί έξω. Όλη μία μου, Χριστούγεννα είναι και ένα απλό φιλοδόρημα σε κάποιον που θα συναντήσει στο μέτρο μέσα. Μπράβο. Στο δρόμο. Που θα κρυώνει, που θα πάρεις τη γιαγιά και θα την περάσεις απέναντι, που θα της δείξεις το δρόμο. Ακριβώς, και που θα βοηθήσεις έναν άνθρωπο χωρίς να έχεις κάποιο όφελος. Η ανιδιοτέλεια είναι η χαρά που προσφέρεις, η ευτυχία σε έναν άνθρωπο που πάσχει.
μπορεί εμείς να μην έχουμε πρόσβαση να πάμε σε κάποιες φυλακές, μπορεί να το κάνουν αυτό κάποια άτομα που θα έχουν κάποια θέση, συνήθως, να το πω συνήθως έτσι. Συνήθως οργανώσεις, σχολεία, ναι, διευθυντές και τέτοια μπορούν να πάνε. Εγώ δεν μπορώ να πάω μόνο μένα και να πω γεια σας. Μα δεν σε βάζουν και μέσα. Σε όλους τους κατάδικους μια λαμπάδα, ξέρω ή κάτι. Δεν τις αφήνουν, ναι. Αλλά μπορείς να κάνεις μικρά, κρυφά, χωρίς να τα ξέρει ο διπλανός σου, πραγματάκια, αυτά που θα δώσουν χαρά στον άλλον, που θα τον γεμίσουν με αγάπη, να μεταδώσεις την αγάπη. Χριστούγεννα είναι αγάπη για αυτό μένα. Πρώτα απ' όλα είναι αγάπη. Αγάπη στην οικογένεια, αγάπη σε έναν απλό, περαστικό άνθρωπο. Μα γι' αυτό δεν λένε ότι τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακά. Και δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα Χριστούγεννα είναι οικογένεια. Δεν είναι να σκορπιστείς και να πας ταξίδια και να πας την πρωτοχρονιά. Μπορεί να φύγεις και να πας σε ένα εξωτερικό. Αλλά νομίζω ότι τα Χριστούγεννα είναι καθαρά οικογενειακή υπόθεση. Ναι, αυτό νομίζω. Όπως και το Πάσχα νομίζω είναι οικογενειακή υπόθεση. Απλά το Πάσχα μπορεί να φύγει σε μια επαρχία που είναι καλοκαιράκι. Αλλά νομίζω ότι τα Χριστούγεννα, ειδικά αυτό το τραπέζι που καθόνται όλοι, που συνεχίζουν. Και πιο πολύ είναι η αγάπη στο συνάνθρωπό μας, ας το πω έτσι ξεκάθαρα, η ελεημοσύνη σε έναν άνθρωπο που θα το έχει ανάγκη. Εγώ να πω και κάτι που κάνω εγώ εδώ και 50 χρόνια τώρα, γιατί θα γίνει το Φεβρουάριο 50. Κάθε Χριστούγεννα λοιπόν, όπως γεννιέται ο Χριστός, λέω θα γεννήσω κι εγώ ένα προτέρημα και θα καλύψω ένα ελάττωμα. Δηλαδή θα σκοτώσω ένα ελάττωμα και θα γεννήσω ένα προτέρημα. Είναι μια καλή ιδέα για όλους μας, κάθε Χριστούγεννα να προσπαθούμε να γεννούμε αρετές ή κάποια πράγματα, συναισθήματα περισσότερα, να βάζουμε άλλο ένα λιθαράκι αγάπης μέσα μας, ένα λιθαράκι ταπείνωσης μέσα μας, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, να έχουμε αισθήματα ταπεινότητας, αγάπης, ευτυχίας, προσφοράς, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι Χριστούγεννα. Και όχι μόνο τα φωτάκια και τα λαμπάκια. Ακριβώς. Και τα δίθεν. Αυτά είναι τα δίθεν. Ναι. Τα δύο στολίδια της ψυχής, να κοιτάξουμε και να σε αφήσουμε τα στολίδια, τα εξωτερικά, στις πλατείες. Εγώ και έχω πολλούς γνωστούς, καθηγητές, φίλους, που είναι μοναχικοί άνθρωποι. Και ειδικά έχω μια φίλη μου καθηγήτρια που για μένα η στάση ζωή της είναι παράδειγμα. Θα τη δεις, εντάξει, πιο παλιά με τα σχολεία, τώρα που δεν μπορεί, θα πάει στο Σύριο που ξέρει ότι μένει στη γωνία και θα αφήσει μία τσάντα, ή στην οικογένεια απέναντι, που κι ας είναι αλλοδαπή, κι ας είναι αλλόθρησκη, κι ας είναι, θα κάνει αυτό, χωρίς να το ξέρουν, χωρίς... Αυτό είναι το σωστό. Ναι, ναι. Αυτό είναι το σωστό. Και τέλεια διδάσκει με τη στάση της. Για μένα με διδάσκει Χριστούγεννα και μπορούμε να δούμε ανθρώπους που θα βάλουν τα καλά τους, που θα πάνε στην εκκλησία, που θα εμένα ας πούμε, που θα νηστέψω, θα βάλω τα καλά μου, θα πάω στην εκκλησία, αλλά από μέσα μου δεν έχω αυτή την ελεημοσύνη και την αγάπη που έχει αυτή η κυρία που δεν θα ντυθεί να πάει στην εκκλησία. Απλά θα ντυθεί και θα πάει κρυφά να αφήσει μια τσάντα, πράγματα σε έναν που είναι και αλλόθρησκος, σε μια οικογένεια που είναι και αλλόθρησκος. Αυτό δεν είναι πιο πολύ χριστιανοσύνη από αυτό που κάνω εγώ, που θα πω, α, κράτσα και νηστεία, έβαλα και τώρα μου φουστάνι, πήγα και στην εκκλησία, έκανα και θεία. Έτσι δεν είναι? Ποια κάνει πιο καλή θεία κοινωνία? Αν θες τη γνώμη μου, ποτέ δεν μπήκα στον κόπο να συγκρίνω. Τι κάνεις εσύ, τι κάνει ο άλλος. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι αυτό από το... Καμιά φορά τι γίνεται, τι θέλω να πω, το έχω ακούσει από ένα παππούλι αυτό. Καθησυχάζουμε τη συνείδησή μας. Ναι, ότι κάτι κάνουμε. Ότι κάτι κάνουμε, ενώ στην ουσία δεν κάνουμε τίποτα. Και άμα κάνουμε την αυτοκριτική μας, θα δούμε ότι όντως δεν κάνουμε. Ως προς αυτό συμφωνώ με τον παππούλη,
ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την ψυχή μας. Πρέπει να είναι κρυφό, να γίνεται με όλο μας το είναι και αληθινό. Μπράβο. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά μαζεύονται και κάποτε θα απολαύσουμε τους κόπους μας. Οπότε δεν θα μπω στη σύγκριση το τι κάνει η τάδε κυρία ή η τάδε κυρία. Θα κοιτάξω τι κάνει η Κατερίνα. Τι, και εσύ θα κοιτάξεις τι κάνει η Ολυμπία. Ο καθένας σας κοιτάξει. Όχι, απλά εγώ τι λέω. Κοίταξε, καμιά φορά όταν κάνω την αυτοκριτική μου, λέω πόσο αγάπη λες. Λες ότι μπορεί να δίνεις ένα 5% αγάπη, μα είναι η δική σου αγάπη τόσο ειλικρινής και τόσο... Δηλαδή αυτό το κάνω με τον εαυτό μου, να αναρωτιέμαι κατά πόσο ειλικρινής είμαι, κατά πόσο ανεδετελής είμαι. Όταν κάτι το κάνεις αυθόρμητα και αληθινά, είσαι ειλικρινής. Καλά, ναι, όταν γίνεται αυθόρμητο είναι, ναι. Δίνω παράδειγμα τον εαυτό μου για να σου δώσω να καταλάβεις τι θέλω να πω. Κατάλαβα. Ναι. Γι' αυτό δίνω παράδειγμα τώρα. Λοιπόν, άρα περνάμε μηνύματα Χριστουγέννων τώρα. Παιδιά, εγώ εντωμεταξύ έχω κάτσει έτσι, γιατί λίγο κρυώνω, έχει υγρασία. Και έχω κουρνιάσει. Έπρεπε να είχαμε και μια σοκολάτα ρόφημα εντωμεταξύ. Να είμαστε τελείως χριστουγεννιάτικοι. Θα την πιούμε μέσα στις γιορτές. Ναι. Έτσι. Να πω εγώ στο κοινό ότι 10 Ιανουαρίου θα είναι πάλι η έναρξή μας για την επόμενη χρονιά. Και να ξανακάπω το κάλεσμα για το Σαββατοκύριακο. Και το διαγωνισμό εκδήλωση. Μην ξεχάσεις. Αυτό πήγαμε να ξεχάσουμε. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, οι ερωτικά αποτυπώματα, θα είναι σε διαγωνισμό. Ναι, ναι. Όποιος το κερδίσει θα μπορεί να πάει να το πάρει από το βιβλιοπωλείο. Από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Θα έχουμε αφήσει εμείς μήνυμα και θα έχουμε πει. Μπορείτε να καλέσετε στο 69-78-59-11-10. 69-78-59-11-10. Ο πρώτος που θα καλέσει θα κερδίσει και το βιβλίο. Και θα χαρώ πολύ να μας πει και την άποψή του. Όταν να μας βρει βεβαίως στο ίντερνετ, να μας πει την άποψή του ή με ένα email να μας στείλει την κριτική του. Ωραία. 69-78-59-11-10, το πρώτο τηλέφωνο κερδίζει τα ερωτικά αποτυπώματα. Για το 2023, ένα δωράκι προσφορά από την Κατερίνα μας, που μαζί της κλείνουμε αυτή την όμορφη χρονιά. Τι ωραία που τα περάσαμε και σήμερα. Ωραία. Εσύ είσαι φωτεινή και χαρούμενη και γι' αυτό περνάμε όμορφα και έχεις πάντα πολλά πράγματα να πεις. Εν τω μεταξύ να πω ότι κανονικά η εκπομπή είχε δρομολογηθεί να σας... Γιατί είχα τον κύριο Μάνο Κλάδο, περαστικά κύριε Μανώλη. Περαστικά. Περαστικά το λιράρι μας. Αλλά εκτός από λιράρις είναι και πολύ εξωστρεφής. Δηλαδή μπορεί τώρα το στίχο, ειδικά αυτά τα τρίστιχα, να τα έκανε εκείνη την ώρα να στα μελοποιούσε με τη λίρα. Θα το φτιάξουμε όμως αυτό. Α, θα το δούμε να το κάνουμε αυτό. Θα ξανασυναντηθούμε. Σαν γλεντάκι δηλαδή να το κάνουμε. Και βέβαια μετά μείναμε οι δυο μας. Με το αγαπημένος μου Σαραντάκης ο Πάνος, μου στείλε τρία συγκροτήματα. Σου λέει, μην κάνεις εκπομπή σκέτη, έτσι να πλαισιωθείς από μουσική. Περιμένω τώρα τον Νικόλα το Θωμά να μας μιλήσει για το συγκρότημά του, στις 7 η ώρα έχει πει. Είναι παρά 10. Πιστεύω να μην με στήσει, γιατί δεν έχω κανένα μήνυμα μέχρι στιγμής. Να ξαναπώ για το κάλεσμα και να κλείσουμε μαζί. Εάν θέλεις. Πες μου.
Μπορούμε να πούμε και ό,τι άλλο θες. Είμαι ανοιχτή. Εσύ πες μου. Να πούμε... ετοιμάζουμε κάποια παρουσίαση για τον καινούριο χρόνο. Τι, δεν μας είπες τίποτα από αυτά. Κάτι ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε καινούριο βιβλίο, ποιητικό. Θα καλέσουμε εκείνη την εποχή τους ακροατές, όσους μας διαβάζουν, μας ακολουθούν. Διάλεξα ποιητικό, το πάω ένα λάξ, μια μυθιστόρημα, μια ποιήση. Και έτσι ήθελα... δεν κουράζεται και ο κόσμος και δεν βαριέται και ο κόσμος έτσι νομίζω. Ναι. Είναι πιο καλό. Και θα είναι ένα βιβλίο γεμάτο αφιερωμένα ποίηματα που κατά καιρούς έτυχαν άνθρωποι στο διάβα μου που τους αφιέρωσα ένα ποίημα. Εκείνη την ώρα το σκέφτηκα και το έκανα έτσι, το δημιούργησα και τους το αφιέρωσα. Α, ωραία. Άρα αυτό να το περιμένουμε το Φεβρουάριο, δηλαδή, εκεί περίπου. Ναι. Ωραία. Θα ενημερώσω βέβαια. Ναι. Άρα θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή τότε. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή. Τώρα για τις γιορτές, δεν ετοιμάζεις κάτι μέσα στις γιορτές? Στις γιορτές μια συνέντευξη ακόμα, μένεται, το Σάββατο, προπαραμονή. Θα μας βρείτε στο Instagram, στο Κατερίνα Ραμανδάνη ή στο Tina Book Tour, στο οποίο θα μιλήσω πάλι για το Φιλί του Σκορπιού. Η κοπέλα η Τίνα θα μου πάρει μια συνέντευξη από τη Λάρισα, γιατί πρέπει λίγο να ενημερωθεί και ο κόσμος εκεί, γιατί είναι ένα όμορφο αστυνομικό και πολύ πρωτότυπο βιβλίο. Όντως, είναι για να γίνει, εγώ σου είπα, γίνεται και ταινία γίνεται αυτό. Από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή που λένε. Ταινία. Γιατί όχι. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, να πούμε καλές γιορτές, καλά καλές Χριστούγεννα. Γιορτές να έχουμε. Να πούμε ότι εχθές ορκίστηκε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, δώστε με δεύτερο λεπτό παρακαλώ, ναι. 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 Α, ναι, είστε ο πρώτος που πήρατε. Ποιος κύριος είστε? Θα πρέπει να μας αφήσετε το όνομά σας. Δημήτρης λέγεστε. Ωραία. Σε αυτό το τηλέφωνο τώρα που καλέσατε να μου αφήσετε τα στοιχεία σας για να μπορέσουμε να σας στείλουμε να τα δώσω κι εγώ στις εκδόσεις του Αγγελάκη να πάτε να το πάρετε. Ο κύριος Δημήτρης, από ποια περιοχή κύριε Δημήτρη? Από ποια περιοχή? Από Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι πολύ που είναι και καρντάσεις. Από Θεσσαλονίκη είναι. Χαίρομαι πολύ κύριε Δημήτρη που κερδίσατε το βιβλίο μου. Από Θεσσαλονίκη μας ακούνε, είδες, αυτό έχει το ίντερνετ. Ότι σε ακούνε μπορεί να μας περνάει και από Καναδά. Πώς θα πάει όμως απαγγελάκι. Κύριε Δημήτρη, πρέπει να μου στείλετε με μήνυμα όλα τα στοιχεία σας, ταχυδρομικό κώδικα, τα πάντα. Να του το στείλει ο εκδοτικός. Για να σας το στείλει ο εκδοτικός οίκος. Εντάξει. Ναι, πώς θα τα αφήσω τα στοιχεία μου? Με μήνυμα σε αυτό το τηλέφωνο, γράψτε τα μου, ταχυδρομικό κώδικα, διεύθυνση, όνομα, επίθετο. Και τηλέφωνο. Και τηλέφωνο. Για να μπορέσω να τα δώσω στον εκδοτικό οίκο να σας τα στείλει ταχυδρομικό στο βιβλίο. Μάλιστα, θα το πάρω το ταχυδρομείο, δηλαδή συστημένο φαντάζομαι, έτσι. Ναι, ναι, αλλά στείλτε μου όλα τα στοιχεία εδώ με μήνυμα, εντάξει. Καλά, πότε τώρα θα το στείλω, εντάξει. Τώρα στείλτε τα για να τα δώσω κι εγώ να τα μεταφέρω. Χαίρομαι που είστε από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα σας μιλάει η ποιήτρια, κύριε Δημήτρη. Χαίρομαι, κύριε Δημήτρη, που είστε από τη Θεσσαλονίκη και είστε καρντάσεις.
Από ποια περιοχή? Από ποια περιοχή μας παίρνετε? Ποια περιοχή? Από το κέντρο. Ωραία, ωραία. Θα σας το στείλουμε το βιβλίο. Στείλτε τα στοιχεία εδώ. Και εύχομαι να το διαβάσετε. Και να σας αρέσει. Καλές γιορτές. Βεβαίως. Α, ναι, μετά θα περιμένουμε την ανάλυση σας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλές γιορτές και περιμένω τα στοιχεία σας. Να είστε καλά, περιμένω τα στοιχεία. Και έτσι όμορφα και αισιόδοξα λοιπόν κλείνουμε. Γιατί ήρθε και ο επόμενος καλεσμένος ο Νικόλας. Να πω τις ευχές μου. Στη Θεσσαλονίκη που μας ακούει, τιμή μας που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη. Και είμαι από τι εκεί. Ωραία. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, θεοσκέπαστα και ειρηνικά. Αυτό. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο επανειδή. Καλό 2024. Με το καλό. Στη δεκαετία, έχω 10 χρόνια εκπομπή τώρα το 24, μπαίνω στη δεκαετία μου και μπαίνω στη γενέθλια, ας πούμε, χρονιά. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλές και εγώ, γιορτές. Και μου. Σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Κάτσε να βάλουμε λίγο τα λογότυπα. Τα λογότυπα. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Έχουμε το